Κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πριν να ξεκινήσει το τραπέζι αυτό τον κύριο Κοσμίδη, τον κύριο Μπουκοβίνα, τον κύριο Ζώρα, τον κύριο Σαμόνη για την πρόσκλησή τους να συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο. Το συνέδριο αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Να είμαι ειλικρινής, είχα στεναχωρηθεί πολύ που δεν μπόρεσα να συμμετέχω 2 χρόνια πριν στη Χάλκη για πολλούς λόγους. Και βεβαίως τώρα δικαιώνομαι γιατί ήμουν απογοητευμένος. Βλέποντας την ομιλία, βλέποντας τον τίτλο του συνεδρίου, εμένα και ο Κοσμίδη, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει το διάβασμα, είναι εδώ, έχει φύγει. Okay. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλοί εξημών που τους αρέσει το διάβασμα, μου θύμισε πάρα πολύ τον Μονό. Ο Ζακ Μονό, ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές του 20ου αιώνα, εγώ θεωρώ αυτόν και τον Καμί σαν τους μεγαλύτερους διανοητές, είχε γράψει το έργο του «Η τύχη και αναγκαιότητα». Η τύχη και αναγκαιότητα ουσιαστικά ήταν μία σχέση, προσπάθεια συσχετήσεως της βιολογίας με τους φυσικούς νόμους και δημιούργησε βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιούργησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε επίπεδο πολλαπλό, από μαθηματικά, φιλοσοφικά και θεολογικά ερωτήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν και τα οποία εξακολουθούν να συζητιούνται ακόμα και τώρα. Ο δεύτερος λόγος τον οποίο είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευτυχής στο τραπέζι αυτό, είναι γιατί έχω κοντά μου την κυρία Μπάκα. Την κυρία Μπάκα, εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Και θα ήθελα, κυρία Μπάκα, να αναλάβετε από εδώ και μπρος στο συντονισμό του τραπεζιού. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τον κύριο Βαρσαμαντζή για τα καλά του λόγια. Η επόμενη διάλεξη, η 7η διάλεξη, είναι για τον καρκίνο του πνεύμονα και την εξέλιξη της ορμονοθεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα. Ο μιλητής μας είναι ο κύριος Λιόντος, τον καρκίνο του προστάτη, συγγνώμη. Ο κ. Λιόντος είναι ογκολόγος-παθολόγος στην θεραπευτική κλινική του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Ο ίδιος συμμετέχει σε πολλές κλινικές μελέτες φάσης 2, 3 και 4 με ασθενείς που πάσχουν από ουροπιογενετικό καρκίνο. Έχει συγγράψει δεκάδες άρθρα σε ιατρικά περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε ιατρικά βιβλία. Και ο ίδιος συμμετείχε ενεργά σαν εισηγητής σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού. Κύριε Λιόντο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το Προεδρείο, την Οργανωτική Επιτροπή για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση. Αρκετές φορές έχω την προσκλήσει για να μιλήσουμε σε κάποιο συνέδριο και είναι πάντα τιμητική μια τέτοια πρόσκληση. Όπως είπε ο κ. Σλεματζής, νομίζω είναι ιδιαίτερη χαρά που δέχτηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ σε αυτό το συνέδριο, γιατί ξεχωρίζω όσον αφορά τη θεματολογία του. Καθημερινά συζητάμε για τις εξελίξεις στη δικιά μας επιστήμη από μια πιο τεχνική φαρμακευτική άποψη. Ξεχνάμε όμως τον ασθενή και ξεχνάμε πώς εξελισσόμεθα εμείς σαν γιατροί μέσα από αυτή την επιστήμη κατά τη διάρκεια του βίου μας. Όπως είπε ο Ιπποκράτης, εμείς βλέπουμε μόνο ένα πολύ μικρό απόσπασμα αυτής της τέχνης την οποία ακολουθούμε και νομίζω ότι για να μπορέσουμε να προσφέρουμε κι εμείς ένα λιθαράκι και να εξελίξουμε την επιστήμη μας και να βοηθήσουμε περισσότερους ασθενείς μας, πρέπει να κατανοήσουμε πολύ καλά όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στην καθημερινή μας κλινική πρακτική και πολύ περισσότερο να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές και πραγματικά να πούμε ότι έχουμε συνεισφέρει στην ιατρική επιστήμη. Ειδικά όσον αφορά το θέμα μας, μέχρι το 1940 οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη πέθαναν χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία, αυτό που θα αποκαλούσα μάλλον σήμερα best supportive care, γνωρίζοντας και έχοντας ένα βέβαια υπόβαθρο μέχρι τότε ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στη λειτουργία του οργάνου αυτού και τις αδρικές ορμόνες. Και ήδη από το 1893 είχαν παρατηρήσει ότι ο προστάτης αλλάζει σαν μέγεθος σε σχέση με τον ίστρο των ζώων για μια χρονική μεταβολή. Είχαν παρατηρήσει ότι το να χορηγήσει στρογόνα προκαλούσε ατροφία στο επιθύλιο του προστάτη, καταστέλλοντας τα επίπεδα τεστοστερόνης στον οργανισμό. Και εκείνη την περίοδο ασχολούνταν πάρα πολύ με την προστατική όξινη φωσφατάση και την αλκαλική φωσφατάση, δύο ένζημα τα οποία βρίσκονταν να είναι αυξημένα σε ασθενείς οι οποίοι είχαν καρκίνο του προστάτη. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος εισήγαγε θεραπευτικές τεχνικές ορμονοθεραπείας στην νόσο αυτή ήταν ο Χάγκινς, ο οποίος το 1940 και 1941 σε 2 δημοσιεύσεις του, στην πρώτη επιβεβαίωσε ότι το να κάνεις ευνουχισμό χειρουργικό ή το να χορηγήσεις στρογόνα είχε σαν συνέπεια στον άνθρωπο να έχει υποστροφή της υπερπλασίας του αδέναυτου. Και ακολούθως
δημοσίευσε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Cancer Research τα αποτελέσματα από 8 ασθενείς του, στους οποίους επέβαλε σε φωτερόπλευρη βροχιεκτομή. Και παράλληλα ανέπτυξε ένα assay για να μετράει την προστατική όξινη φωσφατάση, και αυτό ουσιαστικά το οποίο είδε είναι ότι το ένζυμο αυτό ήταν πολύ πιο υψηλό στους ασθενείς που είχαν καρκίνο, σχέση με τους υγιείς ασθενείς, υγιείς μάρτυρες. Και όταν επέφερε την ορχιεκτομή, τα επίπεδα της αλκαλικής και της προστατικής όξινης φωσφατάσης των δύο ενζήμων που προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει για να μετρήσει την όσο, μειώνονταν πάρα πολύ και παρέμεναν ως περισσότερους ασθενείς σταθερά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι 180 ημέρες που ο ίδιος παρατηρούσε την όσο. Παρόμοια αποτελέσματα κατάφερε να επιφέρει χορηγώντας στους ασθενείς αυτούς διθεροσιλβεστρόλη 1 μιλιγράμμ ημερησίως. Σε ένα κομμάτι αυτών των ασθενών χορήγησε και το σωστερόνι, ενώ είχε κάνει ορχιεκτομή, και αυτό το οποίο έδειξε ήταν ότι να χορηγήσει εξωγενό σωστερόνι προκαλούσε μια παροδική και συνέχεια πιο μόνιμη αύξηση των επιπέδων της προστατικής όξινης φωσφατάσης και της αλκαλικής φωσφατάσης. Και όλα αυτά τα συνέδεσε σε μια θεωρία που κατέληξε ότι για πρώτη φορά αποδείκνει την συστηματική σχέση ανάμεσα στα ανδρογόνα και στην νόσο αυτή, και ότι καταστέλλοντας τα ανδρογόνα, τα σωστερόνι, θα μπορούσε να επιφέρει βελτίωση των ασθενών αυτών. Και πραγματικά, στην επόμενη δημοσίευση που έκανε ένα χρόνο αργότερα, κατέδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν κάνει ορχιεκτομή μπορούσαν και αύξαναν το βάρος τους, είχαν λιγότερους πόνους, αύξαναν τον αιματοκρίτη τους. Άρα είχαν σημαντικό κλινικό όφελος. Και επομένως, ουσιαστικά καθιέρωσε την πρώτη συστηματική θεραπεία και στοχεύωσα, θα μπορούσα να πούμε σήμερα, θεραπεία εναντίον του καρκίνου. Για το επίτευγμα του, αυτό το βραβεύτηκε το 1966 με το βραβείο Νόμπελ, και στη διάλεξη που έδωσε τότε αναφέρει ότι πιθανώς ο καρκίνος να μην είναι ένα αυτόνομο, το καρκινικό κύτταρο είναι ένα αυτόνομο κύτταρο, να εξαρτάται από την παρουσία εξωγενών παραγόντων όπως είναι οι ανδρικές ορμόνες ή τεσοστερόνη, και μπορώντας να διακόψουμε αυτή τη διαδικασία να επιφέρουμε ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτό με επηρέασε λιγάκι όσον αφορά τη σκέψη μου που προσπαθούσα να ετοιμάσω αυτή την ομιλία, γιατί ανατρέχοντας στην δημοσίευση του Χάναχαν το 2010 όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του καρκίνου, το πρώτο και κυριότερο είναι ότι το καρκινικό κύτταρο μπορεί και διατηρεί τον παραπλασιασμό του ανεξάρτητα από τους εξωγενείς παράγοντες. Και για να το... Με συγχωρείτε. Δεν φαίνεται καλά. Τρόποι για να το κάνει αυτό, για να μπορέσει να εξαρτοποιηθεί, είναι είτε να μπορέσει να εκρίνει το ίδιο ή τα γειτονικά του σωματικά κύτταρα την ουσία την οποία χρειάζεται για να το παρακινήσει σε πολλαπλασιασμό και επιβίωση, είτε να προκαλέσει μεταλλάξεις σε σηματοδοτικά μονοπάτια ενδοκυτάρια, είτε στους υποδοχείς, έτσι ώστε να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη και να μπορεί να πολλαπλασιάζεται ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει στον καρκίνο του προστάτη, τουλάχιστον στο κομμάτι εκείνο το οποίο δεν έχει εκτεθεί σε ορμονική θεραπεία, όπως γνωρίζουμε σήμερα, και αυτά είναι τα αποτελέσματα του TCGA. Βλέπουμε ότι σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν λάβει κάποια ορμονική θεραπεία, ο ορμονικός υποδοχέας δεν έχει γενετικές αλλοιώσεις. Άρα υπάρχει εδώ ένας προβληματισμός για το τι μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η νόσο στην πραγματικότητα. Η δεύτερη σημαντική παρατήρηση που έκανε ο Χάκινς ήταν ότι αφενός μεν όλοι οι ασθενείς κάποια στιγμή πέθαιναν, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν μπόρεσαν ποτέ να ομαλοποιήσουν τα επίπεδα των παραγόντων, των ενζήμων των οποίων μετρούσε, και κάποιοι από αυτά ανέβηκαν μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Και το απέδωσε αυτό στην παραγωγή ανδρογόνων από τα επινεφρίδια, μια γνώση που άρχισε να αυτισόταν εκείνη την περίοδο, θεωρώντας λοιπόν ότι υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο παρακάμπτει το θεραπευτικό αποτέλεσμα το οποίο εκείνος επέφερε. Και αυτές οι δύο παρατηρήσεις είναι ουσιαστικά αυτές οι οποίες καθοδηγούν την εξέλιξη της ορμονικής θεραπείας από εκεί και ύστερα, όλα τα επόμενα χρόνια, προσπαθώντας, γνωρίζοντας πλέον την επίδραση που έχουν τα ανδρογόνα πάνω στο καρκινικό προστατικό κύτταρο, να ανακόψουμε την παραγωγή τους είτε από τους όρχες, είτε από τα επινεφρίδια, είτε με τις εξελίξεις που υπήρξαν σε συνέχεια, να σταματήσουμε την αρχική έκρηση της πρώτης ορμόνης που βγαίνει από τον υποθάλαμο, για να μπορέσουμε να έχουμε μείωση των περιφερικών ανδρογόνων. Και
Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι, ωραία, αυτό θα το καταφέρουμε, θα μειώσουμε τα ανδρογόνα στην περιφέρεια, αλλά αυτή η διαδικασία έχει τελικά κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών? Και από όλες αυτές τις διαδικασίες, οποίες θα δούμε, και τις θεραπείες που αναπτύχθηκαν με βάση αυτό το μοντέλο, υπάρχει κάποια που υπερτερεί? Και τελικά, πόσο πολύ πρέπει να καταστήλουμε αυτόν τον άξονα και αυτό το μονοπάτι για να πούμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί? Όσον αφορά το κομμάτι της επιβίωσης, οι μελέτες οι οποίες έκανε ο Χάκινγκς οδήγησαν στην δημιουργία μιας ομάδας ουρολόγων στην Αμερική, η οποία άρχισε να τρέχει κλινικές μελέτες με σκοπό καταρχήν την προοπτική ανάδειξη των σωστών θεραπευτικών επιλογών σε διάφορα ουρολογικά νεοπλάσματα, και κυρίως όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, για τον οποίο και τα ιστρογόνα, όπως είχε αναδείξει ο Χάκινγκς, και η ορχιεκτομή ήταν θεραπευτικές επιλογές, χωρίς όμως να αποδειχθεί ποια είναι η καλύτερη. Και είναι μια προσπάθεια από τις πρώτες οι οποίες συστηματικοποιούν την χρήση των κλινικών μελετών στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Υπάρχουν ξεκάθαρα πρωτόκολλα με συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά την ένταξη των ασθενών. Υπάρχει κεντρική εκτίμηση της παθολογονατομική των βιοψιών των ασθενών που αποδείκνυαν την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη, και υπάρχει κεντρική καθοδήγηση όσον αφορά την απεικονιστική διερεύνηση των ασθενών, σχετικά με ποιοι από αυτούς έχουν μεταστάσεις και ποιοι όχι. Τρεις ήταν οι βασικές μελέτες που έτρεξε η ομάδα αυτή. Στην πρώτη μελέτη, αυτό το οποίο διερευνήθηκε ήταν κατά πόσο ασθενείς οι οποίοι είχαν διάφορα στάδια, αλλά μας ενδιαφέρει, ας πούμε, το μεταστατικό ή το προχωρημένο τοπικά, το να μην κάνεις τίποτα ή να τους δώσεις μόνο ιστρογόνα ή να τους κάνεις ορχιεκτομή ή να τους κάνεις ορχιεκτομή και ιστρογόνα, έχει μια επίπτωση στη συνολική τους επιβίωση. Και πραγματικά η χρήση κάποιας θεραπευτικής μεθόδου είχε σαν συνέπεια να μειώνεται ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι πέθαιναν ειδικά από τον καρκίνο. Αυτό το οποίο όμως έδειξε η μελέτη αυτή ήταν ότι οι ασθενείς οι οποίοι εκτίθενταν σε ιστρογόνα πέθαιναν σε πολύ πιο υψηλό ποσοστό εξαιτίας άλλων αιτιών και κυρίως καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η δεύτερη μελέτη, ακριβώς λόγω των αποτελεσμάτων της πρώτης, μελέτησε διάφορες δοσολογίες διεθυλοσυλβεστρόλης, προσπαθώντας να μειώσει την έκθεση αυτή, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να χορηγείς μικρή ποσότητα διεθυλοσυλβεστρόλης έχει την ίδια αποτελεσματικότητα και πιθανώς μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς. Άρα, τα τρία βασικά συμπεράσματα ήταν ότι η χορήγηση στρογόνων ήταν το ίδιο αποτελεσματική με την ορχιεκτομή. Υπήρχε όφελος στην επιβίωση των ασθενών αυτών. Όμως υπήρχε το πρόβλημα των ιστρογόνων, ότι αυξάνονταν τον κίνδυνο του καρδιαγγειακού θανάτου, και κατέληγαν οι συγγραφείς του άρθρου αυτού ότι μάλλον θα πρέπει για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατικό καρκίνο του προστάτη να κρατήσουμε αυτές τις θεραπευτικές επιλογές σαν μια θεραπεία παρηγορητική όταν θα πρέπει να έχουν πλέον συμπτώματα. Και οι συγγραφείς αυτής της μελέτης και ο Χάκινγκς είχαν καταλήξει βέβαια ότι όλοι μας οι ασθενείς τελικά θα καταλήξουν από την όσο. Άρα η θεραπεία αυτή είναι μερικώς αποτελεσματική. Και η έρευνα συνεχίζονταν για να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Μια διαφοροποίηση όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση ήρθε όταν μπορέσαμε να κατανοήσουμε ακριβώς την λειτουργία του άξονα υποθαλάμου υπόφεσης όρχεως. Και αυτό έγινε από τον Άντριου Σάλι, ο οποίος βραβεύτηκε για αυτό το λόγο με Νόμπελ το 1977. Γνωρίζαμε μέχρι τότε ότι υπάρχει ένα εκχύλισμα από μια ουσία η οποία βγαίνει από τον υποθάλαμο και η οποία επηρεάζει την έκρηση της υπόφυσης και την παραγωγή ανδρογόνων. Ο Σάλι, παίρνοντας χυλίσματα από 250.000 υποθαλάμους γουρουνιών, μπόρεσε τελικά να ταυτοποιήσει αυτό την ουσία, ένα δεκαπεπτίδιο, και κατάφερε ο ίδιος να το συνθέσει στο εργαστήριο, και αυτή ήταν η μεγάλη πρόοδος που επέφερε. Και ακολούθως, χρησιμοποιώντας διάφορα τέτοια πεπτίδια με μικρές παραλλαγές, προσπάθησε να δει ποιο είναι το αποτέλεσμα που είχαν στη φυσιολογία της νόσου. Η πρώτη θεραπευτική εφαρμογή, η οποία σκέφτηκε ο ίδιος και η οποία πιθανώς θα υπήρχε, ήταν πάνω στη γονιμότητα, καθώς μπορούσε να εκρίνει να αυξήσει τα επίπεδα της LH και της FSH. Ακολούθως όμως, αυτό το οποίο παρατήρησε ήταν το χορηγούσε σε χρόνια βάση αυτές τις ουσίες, υπήρξε ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Η αρχική αιχμή που συνέβαινε στις ορμόνες της υπόφυσης ακολούθως καταστέλλονταν. Και αυτό το παράδοξο θέλησε να το διερευνήσει σε άλλα νοσήματα. Έχοντας
ένα χρόνο πριν από τη δημοσίευση στο τέλος της δεκαετίας του 70, δει ότι σε ασθενείς οι οποίοι θέλαν να υποβληθούν σε αλλαγή φύλου, το να χορηγήσει μακροχρόνια κάποιο συστατικό ανάλογο του χυλίσματος αυτού του υποθαλάμου, οδηγεί σε καταστολή της εσωτερώνης, προχώρησε σε 10 ασθενείς οι οποίοι είχαν προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και εκεί πραγματικά κατέδειξε ότι χορηγώντας ένα τέτοιο συστατικό ανάλογο πέφτουν τα επίπεδα της εσωτερώνης. Και εδώ είναι κάποια σκάν της εποχής εκείνης που έδειξε ότι οι νόσους δεν μεταβάλλονταν όσον αφορά τις αιστείες της, αλλά σίγουρα η ένταση ήταν πιο χαμηλή και υπήρχε ένα σημαντικό κλινικό όφελος για αυτούς τους ασθενείς. Αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν στην ανάπτυξη των φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα στη θεραπευτική μας δεκαετία του 80, και ήταν η ηλεκτρολίδη, η εγωσερελίνη, η τρυπτορελίνη, που συγκρίθηκαν σε μεγάλες μελέτες σε σχέση με την καθιερωμένη θεραπεία εκείνη την περίοδο, δηλαδή την ορχιεκτομή, τη χορήγηση στρογγώνων, και φάνηκε ότι δεν υπήρχε κάποια στατιστικό σημαντική διαφορά σε σχέση με την συνολική επιβίωση, την επιβίωση ελεύθερη νόσου, το clinical benefit rate που είχαν οι ασθενείς. Και επειδή αυτές οι θεραπείες ήταν πολύ πιο εύκολα χορηγούμενες, δεν έπρεπε να υποβληθεί ασθενής σε μια σημαντική χειρουργική επέμβαση και δεν αύξησαν τόσο τον καρδιακό κίνδυνο όπως τα ιστρογόνα, άρχισαν να είναι η βασική θεραπεία της μεταστατικής νόσου από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές παραλλαγές πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αντί να έχουμε έναν αγωνιστή LHRH, έχουν αναπτυχθεί οι ανταγωνιστές τους. Το φάρμακο το οποίο έχει πάρει έγκριση είναι το Degarenis, που χρησιμοποιούμε σήμερα. Ενώ υπό διαδικασία ανάπτυξης είναι και τα από του στόματο ανταγωνιστές της έγκρισης DNRH από τον υποθάλαμο. Το TAC-385 είναι το πιο προχωρημένο σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης και παρουσιάστηκαν κάποια αποτελέσματα που δείχναν την αποτελεσματικότητά του στο να ρίχνει τα επίπεδα εσωτερώνης ανάλογα με αυτό που κάνουν τα LHRH ανάλογα και η περαιτέρω κλινική εξέλιξη του είναι σε περαιτέρω κλινική εξέλιξη. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το, ωραία, μειώνω την περιφερική του εσωτερώνη, αλλά μήπως θα πρέπει να σταματήσω και τη δράση της μέσα στο καρκινικό κύτταρο. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια από την αρχική ανακάλυψη του Χάγκινγκ, καθώς στο τέλος δεκαετίας του 60, τρία ανεξάρτητα εργαστήρια μπόρεσαν και χαρακτήρισαν πλέον τον ανδρογονικό υποδοχέα και πώς αυτός δρά όταν ενεργοποιείται από την διδρόξυτοστερόνη σαν ένας μεταγραφικός παράγοντας που συνδέεται πάνω στο DNA και με τη χρήση συγκεκριμένων συνδετών, ενεργοποιητών ή καταστολέων αρχίζει και επάγει τη μεταγραφή συγκεκριμένων τυμάτων και συγκεκριμένων γονιδίων, με τελικό σκοπό στο καρκινικό τουλάχιστον κύτταρο του προστάτη, την αύξηση της επιβίωσης και τον προπλασιασμό του. Με βάση λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα, αναπτύχθηκαν φάρμακα τα οποία ενέστελαν τον ανδρογονικό υποδοχέα. Και το πρώτο από αυτό ήταν η οξική κυπροτερόνη, ένα στεροειδές αντιαδρογόνο, το οποίο αποδείχθηκε τις μελέτες ότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό, το ίδιο αποτελεσματικό με τα ιστρογόνα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε. Όμως η οξική κυπροτερόνη είχε το πρόβλημα ότι είχε και δράση προγεσταγόνου, με αποτέλεσμα τη μείωση της λίμπιντο και της σεξουαλικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη μη στεροειδών τέτοιων φαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, έχουν πάρει έγκριση για τη χρήση του καρκίνου του προστάτη, και αναφέρομαι στην μπικαλουταμίδη, τη φλουταμίδη και την νιλουταμίδη. Όταν όμως με διάφορες μελέτες που έχουν χρησιμοποιεί τα φάρμακα αυτά σαν μονοθεραπείες μεταναλύθηκαν, το συμπέρασμα που βρέθηκε ήταν ότι είτε χρησιμοποιεί LHRH ανάλογα, είτε κάνει ορχιεκτομή, είτε χρησιμοποιεί στρογγώνα, η αποτελεσματικότητα σαν μονοθεραπεία είναι περίπου ίδια. Υπολείπονται όμως λιγάκι τα μη στεροειδή αντιαδρογόνα σαν αποτελεσματικότητα στην επιβίωση των ασθενών αυτών και επομένως δεν αποτελούν ως μονοθεραπεία επιλογή για αυτούς τους ασθενείς. Μέχρι τώρα είδαμε ότι έχουμε διάφορες πλέον θεραπευτικές επιλογές για να σταματήσουμε αυτό το μονοπάτι σε διάφορα σημεία. Και καθώς είδαμε ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικό καθεμία από αυτές τις μονομένες, μήπως είναι καλύτερα να καταστήλουμε ακόμα περισσότερο το μονοπάτι σε διάφορα σημεία και να συνδυάσουμε αυτές τις επιλογές. Αυτό το είχε σκεφτεί ήδη ο Χάγκινς και θεωρώντας ότι οι ασθενείς του ξέφυγαν γιατί υπήρχε παραγωγή αντιδροχών από τα επινεφρίδια, προχώρησε σε κάποιες δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως το να κάνει από τα αερόπλευρη επινεφριδεκτομή, να γίνονται επιφυσεκτομές, χειρουργία τα οποία ήταν αρκετά δύσκολα για τους ασθενείς αφενός, αλλά είχαν και μικρή παροδική αποτελεσματικότητα αφετέρου. Από την άλλη, και το κοναζόλι, που χρησιμοποιήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, είναι ένας αναστολέας
του CD17 και γνωρίζουμε ότι σε αρκετούς ασθενείς οι οποίοι έχουν αποτύχει στην κλασική ορμονική αγωγή μπορεί να προσφέρει παροδικές πτώσεις του PSA χωρίς όμως να έχει αναδειχθεί ένα συνολικό όφελος στην επιβίωση. Αυτό το οποίο μελετήθηκε πάρα πολύ ήταν να συνδυάσουμε τα αντιανδρογόνα με την καταστολή της παραγωγής τεστοστερόνης μέσω της χορήγησης LHRH αναλόγων ή ορχιεκτομής. Και υπήρχαν μελέτες οι οποίες πραγματικά έδειξαν ένα όφελος. Η συνολική μας μετανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε το 2000 στο Lancet, έδειξε ότι το όφελος αυτό είναι αρκετά μικρό. Αν λάβουμε υπόψη μας και τα αποτελέσματα της οξικής και προτερώνης, το τελικό όφελος ήταν περίπου 0,7% σύνολου του πληθυσμού. Αν εξαιρέσουμε αυτό το παλιότερο αντιανδρογόνο, το ποσοστό αυτό έφτανε γύρω στο 2-3%. Και επειδή ο συνδυασμός των θεραπείων αυτών έχει αρκετή τοξικότητα, το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι μάλλον δεν έχει κάποιο όφελος στο να χορηγείς συνδυασμένη θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν τους προσφέρεις κάτι παραπάνω στην συνολική τους επιβίωση. Έχοντας δοκιμάσει μέχρι τότε εκείνη την περίοδο και τους συνδυασμούς, το ερώτημα ήταν τελικά όμως γιατί αποτυγχάνουμε. Αποτυγχάνουμε γιατί δεν είναι οι παράγοντες μας αρκετά ισχυροί, αποτυγχάνουμε γιατί δεν έχουμε μια καλή θεώρηση μηχανιστική, βιολογική των πραγμάτων. Δεν γνωρίζουμε καλά τους μηχανισμούς που αναπτύσσονται για την αντοχή πάνω στο μονοπάτι του ανδρογονικού υποδοχέα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο ισχυρά φάρμακα και να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Προς το τέλος της δεκαετίας του 90 και στην αρχή της δεκαετίας του 2000, καταλάβαμε ότι αυτό το οποίο εμείς λέμε σαν ευνουχισμό και καταστολή των επιπέδων της στερώνης περιφερικά, πραγματικά μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικό. Αλλά αυτό το οποίο κάνει πάνω στο καρκινικό κύτταρο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ βλέπετε αρουραίους, ο οποίος κάνανε αστοχημία για τον ανδρογονικό υποδοχέα. Και όταν τους χορηγούν στο πρώτο πλακάκι είναι η δράση του ανδρογονικού υποδοχεία, η ενδοπυρηνική, που σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ήδη, χωρίς να έχει γίνει κάποια θεραπεία, και ακολούθως όταν αρχίζει να υπάρχει φαρμακευτικός ευνουχισμός. Και στην αρχή του φαρμακευτικού ευνουχισμού, όντως τα επίπεδα του ανδρογονικού υποδοχεία, τα λειτουργικά, είναι χαμηλά. Όμως όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι αυτά σιγά σιγά αποκαθίστονται στα επίπεδα που δεν υπάρχει καμία θεραπεία. Άρα, παρά τον ευνουχισμό που εμείς χορηγούμε και ρίχνουμε όντως τα επίπεδα τεστοστερώνης στο περιφερικό αίμα, η αποτελεσματικότητά μας πάνω στο κύτταρο που μας διαφέρει δεν είναι τελικά τόσο μεγάλη. Ανάλογα πειράματα σε ασθενείς οι οποίοι τους κάνανε φαρμακευτικό ευνουχισμό, δείχνουν ότι η χρώση ανοσοχημικά για PSA, αλλά και η χρώση για τον ανδρογονικό υποδοχέα, συνεχίζει και παραμένει παρά την εφαρμογή μιας θεραπευτικής, την εφαρμογή μιας θεραπείας, την οποία εμείς θεωρούμε αποτελεσματική. Άρα το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το μονοπάτι του ανδρογονικού υποδοχέα παραμένει ενεργό στο καρκινικό κύτταρο παρά την ύπαρξη του ευνουχισμού. Και πώς παραμένει ενεργό? Αυτό το οποίο έχουν δείξει πλέον γενετικές αναλύσεις είναι ότι μπορεί να έχουμε ενίσχυση του ανδρογονικού υποδοχέα, γενομική του γονιδίου του, μπορούμε να έχουμε μεταλλάξεις του ανδρογονικού υποδοχέα, μπορούμε να έχουμε ποικιλίες μεταφραστικές, οι οποίες βγαίνουν και καθιστούν τον υποδοχέα να είναι συνεχώς ενεργός, αλλά μπορεί να συμβαίνει και από μεταλλάξεις άλλες πάνω στο κύτταρο, οι οποίες ενεργοποιούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη της τεστοστερώνης στον ανδρογονικό υποδοχέα ή να προκύπτουν και από τελείως ανεξάρτητα μονοπάτια που ενισχύουν την επιβίωση του κυττάρου. Άρα έχουμε συνεχώς όλο και περισσότερα δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι αφενός ο ανδρογονικός υποδοχέας είναι ενεργός, αφετέρου όσο εμείς χορηγούμε την ορμονική αγωγή, αναπτύσσονται και γενετικές αλλοιώσεις, οι οποίες καθιστούν το μονοπάτι αυτό όλο και περισσότερο ισχυρό. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, άρχισαν να αναπτύσσονται καινούργια ορμονικά φάρμακα. Ένα από αυτά ήταν η αμπυρατερόνη, η οποία έχει μια δράση που αναστέλει τη 17-υδροξυλάση και τη 17-20-υλιάση, σταματώντας την παραγωγή των ανδρογόνων στα επινεφρίδια. Και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του τόσο σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ευνουχό άντοχο καρκίνο προστάτη μετά από τη χημειοθεραπεία, όσο και πριν από τη χημειοθεραπεία. Το φάρμακο έχει πάρει έγκριση και το χρησιμοποιούμε στην κλινική μας πράξη. Και αντίστοιχο φάρμακο είναι η εζαλουταμίδη, ένα δεύτερη γενιά αντιανδρογόνο, το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα αντιανδρογόνα που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τότε και το οποίο επίσης έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του τόσο μετά από τη χημειοθεραπεία, όσο και πριν από τη χημειοθεραπεία, στο μεταστατικό ευνουχάντο καρκίνο προστάτη, και έχει πάρει αντίστοιχα έγκριση.
Και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες πάνω σε αυτή τη λογική, οι οποίοι διερευνούνται σήμερα σε μελέτη φάση 2 και 3. Δεν έχουμε μια παλιότερη δημοσίευση ενδεικτικά, ίσως τα φάρμακα τα οποία περισσότερο θα μπορούν να περάσουν στην κλινική πράξη. Είναι η απαλουταμίδη, ένας δεύτερης γενιάς αντιδρογόνο και το DM201. Δυστυχώς, φάρμακα όπως η γαλιτερόνη μάλλον απογοήτευσαν και δεν ξέρω αν θα καταφέρω τελικά να περάσω στην κλινική πράξη. Άρα, γνωρίζουμε πλέον ότι όσο περισσότερο καταστέλουμε τον αντρογονικό υποδοχεία, μάλλον τόσο το μονοπάτι αντρογονικού υποδοχεία, μάλλον τόσο καλύτερα είναι για το κύτταρο. Και αυτό το καταδείξαμε έχοντας καινούριους παράγοντες, οι οποίοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πόσο πριν πρέπει να καταστήλουμε, να δώσουμε αυτή το μέγιστο αποκλεισμό του μονοπατιού αυτού. Και ήταν ένα ερώτημα το οποίο έρχονταν από παλιά για τους ασθενείς οι οποίοι είχαν μεταστατικό καρκίνο προστάτη και συζητάγαμε αν το να κάνουμε μονοθεραπεία με λέει τσαρίτσα ανάλογα θα πρέπει να γίνεται εξ αρχής όταν έχουμε μια βιοχημική υποτροπή ή αργότερα όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Και μεταφέρεται και στην δική μας εποχή για το πόσο σύντομα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια τέτοια αγωγή όταν διαγνώσκεται ένα ασθενή σε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Και νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό τέθηκε πολύ πρόσφατα και τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν προμηνώς στο ΑΣΚΟ, με την μελέτη Λάτιου καταρχήν, μια μελέτη φάση 3, που πήραν ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με μεταστατικό καρκίνο προστάτη, δεν είχαν εκτεθεί σε κάποια αγωγή μέχρι τότε. Είχαν αυτό που θα χαρακτηρίσανε οι συγγραφείς του πρωτοκόλλου σαν υψηλού ρίσκου κριτήρια, δηλαδή λύσω σκορ πάνω από 8, τουλάχιστον 3 μεταστάσεις στα οστά ή παρουσία σπλαχνικών μεταστάσεων. Και αυτοί οι ασθενείς τυχεοποιήθηκαν να πάρουν αυτό που θα κάναμε μέχρι τότε, να τους δώσουμε μόνο ορμονικό χειρισμό με LHRH ανάλογο ή συνδυάσανε τη χορήγηση αντιδρογονικής θεραπείας με την προσθήκη της οξικής αμπειρατερώνης. Ο πληθυσμός ήταν καλά εξοσκελισμένος και η μελέτη αυτή πραγματικά κατέδειξε ότι το να δώσει ένα φάρμακο το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό στο να καταστέλει την παραγωγή των αντρογόνων από την περιφέρεια, βοηθάει τα LHRH ανάλογα να επιτύχουν ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο διάστημα μέχρι το σημείο οι ασθενείς θα εμφανίζαν πρόοδο νόσου, όσο και στο διάστημα μέχρι να εμφανίσουν, όσο και στο διάστημα της συνολικής τους επιβίωσης. Ανεξάρτητα από τις διάφορες υπομάδες οι οποίες αναλύθηκαν, το αποτέλεσμα αυτό. Και επίσης το αποτέλεσμα έχει σχέση και με κλινικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το αύξανε ιδιαίτερα το χρόνο μέχρι το οποίο θα εμφανιστεί κάποιο κλινικό σύμπτωμα, πόνος, το χρόνο μέχρι το οποίο θα αυξηθεί το PSA, τον χρόνο μέχρι να υπάρχει κάποιο σημαντικό σκελετικό σύμβωμα, τον χρόνο μέχρι να ξεκινήσει η χημειοθεραπεία. Άρα το να καταστήλουμε πρόημα όσο πιο πολύ μπορούμε το αντρογονικό μονοπάτι, φέρει αποτέλεσμα κλινικό και αποτέλεσμα επιβίωσης στους ασθενείς μας. Και επειδή πάντα σε αυτές τις μελέτες πάντα γίνεται λόγος αν οι θεραπείες που πήραν μετά οι ασθενείς ήταν αρκετές ή όχι, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν υποτροπιάσει στο κομμάτι που δεν είχε πάρει την οξική αμπειρατερώνη εξ αρχής, πήραν αρκετές θεραπείες οι οποίες είναι αποτελεσματικές και έχουν δείξει όφελος στην επιβίωση, χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα το οποίο αναφέραμε. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώθηκαν και μια άλλη μελέτη, η οποία τρέχει για αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη μελέτη Stampede, όπου ουσιαστικά ενέταξε ένα ακόμα σκέλος που μελετούσε ακριβώς αυτό το συνδυασμό σχέση με αυτό που κάνανε οι ασθενείς μέχρι τώρα. Λίγο διαφορετικά τα κριτήρια ένταξης, καθώς περιλάμβανε και μη μεταστατικούς ασθενείς, αλλά το αποτέλεσμα ίδιο στο σύνολο των ασθενών. Πολύ σημαντικό όφελος, περίπου 37% από τη χορήγηση του συνδυασμού της εγκεκριμένης θεραπείας μαζί με την οξική αμπειρατερώνη. Άρα, πριν από πάνω από 70 χρόνια τέθηκαν οι πρώτες βάσεις για την έναρξη ορμονοθεραπείας των καρκίνων του προστάτη. Χρειάστηκε αρκετά χρόνια και αρκετή τεχνολογική εξέλιξη, πολύ πιο βραδύ από αυτή που βιώνουμε σήμερα, για να μπορέσει να καθιερωθεί η ορμονοθεραπεία σαν πρώτη επιλογή στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο προστάτη, να αναγνωρίσουμε ποια είναι η καλύτερη θεραπεία σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της και τις επιθυμίες των ασθενών. Φτάσαμε στο 2015, που τότε ήταν που η δοσιταξέλη, ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο, συνδυασμένο με την ορμονοθεραπεία, έδειξε να προσφέρει πλέον όφελος, κατανοώντας ότι μεταβάλλοντας τη βιολογία της νόσου πολύ γρήγορα μπορούμε να έχουμε καλύτερο όφελο για τους ασθενείς μας. Και φτάσαμε στο φέτος για να καταδείξουμε ότι το να μεγιστοποιήσουμε τον αποκλεισμό του μονοπατιού του αντρογονικού υποδοχέα είναι αυτό το οποίο προσφέρει το καλύτερο όφελος για τους ασθενείς μας και όσο πιο μέγιστη είναι η θεραπευτική μας προσπάθεια,
τόσο καλύτερα πηγαίνουν οι ασθενείς. Και βέβαια το μέλλον πιθανώς να είναι καινούργιοι παράγοντες, πιθανώς να είναι συνδυασμοί καλύτεροι των ορμονικών θεραπείων τους οποίους έχουμε, πιθανώς να είναι συνδυασμοί της μέγιστης ορμονικής θεραπείας μαζί με άλλους παράγοντες χημειοθεραπευτικούς ή ανοσοθεραπευτικούς. Θα ήθελα να κλείσω όμως λέγοντας ότι όπως εξελισσόμαστε εμείς και εξελίσσουμε τις θεραπείες μας, αντίστοιχα εξελίσσεται και ο καρκίνος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ πραγματικά να πούμε ότι με αυτού του είδους θεραπείες θα νικήσουμε το νόσημα αυτό και θα θεραπεύσουμε τους μεταστατικούς ασθενείς μας. Σίγουρα όμως όσο περισσότερο μπορούμε να καταστήλουμε το καρκινικό κύτταρο, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε σε αυτή τη στοχαστική διαδικασία να αποφύγουμε την εξέλιξή του, η οποία τελικά θα σκοτώσει τους ασθενείς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιόντο, για την πολύ καλή ομιλία. Υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις για τον κύριο Λιόντο? Και εμένα, κύριε Λιόντο, μου άρεσε πολύ η ομιλία σας. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ξέρετε, έχετε ασχοληθεί πολύ προφανώς με το θέμα. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, η οποία έχει μάλλον κλινικό ενδιαφέρον. Λέω στους δικούς μου ειδικευόμενους να θεωρούν ότι εκείνο στο οποίο πρέπει να στοχεύουν είναι η πλήρη ύφεση. Γιατί να στοχεύουν στην πλήρη ύφεση? Διότι η πλήρη ύφεση είναι το pool από το οποίο θα προέλθουν οι ιάσεις. Και όταν θεραπεύουμε οποιοδήποτε νόσημα, στην ιατρική ο σκοπός μας είναι η ίαση. Ο καρκίνος του προστάτου είναι ίσως το μοναδικό νόσημα στο οποίο δεν έχουμε πλήρη ύφεση μεταστατική νόσο. Η εκτίμησή σας είναι ποια? Ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το μονοπάτι του αδρογονικού υποδοχέα, ότι ξέρω, περιμένουμε κάτι άλλο το οποίο θα μας αλλάξει το στάτους αυτό, ξέρω, την ανοσοθεραπεία ή δεν ξέρω τι άλλο. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ύφεση? Να βάλω μια φωλία στο κομμάτι τι εννοούμε πλήρη ύφεση. Δηλαδή, ένα ασθενής ο οποίος είναι μεταστατικός και έχει πάρει αντιδρογονικό αποκλεισμό και έχει PSA 0 μετά από 6 μήνες, είναι σε πλήρη ύφεση ή όχι? Όχι, πλήρη ύφεση σημαίνει αυτό που λέμε κλασικά. Απεικονιστικά εννοείται. Εννοώ και απεικονιστικά. Πιθανώς αυτό να είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, μήπως είναι ένα πρόβλημα λίγο το τεχνικό μας. Γιατί αν κάναμε με τις καινούργιες διαδικασίες, ξέρω εγώ, ένα PET-CT με PSMA, πιθανώς αυτό να μην άναβε. Και να έχουμε ένα πρόβλημα απεικονιστικό για να το πούμε αυτό. Και κάνουμε με χολίνη, ας πούμε, ξέρω εμείς, PET, δεν υπάρχει καμία πλήρη ύφεση ακόμη και σε αυτούς τους οποίους πιστεύαμε ότι έχουμε πλήρη ύφεση, αυτούς που έχουν ελάχιστη νόσο, αυτούς που έχουν όλες τις καλές προϋποθέσεις κλπ. Δεν ξέρω, μακάρι να έχετε δίκιο. Μακάρι δηλαδή να είναι τεχνικό το θέμα, ότι ξέρω κάποιος έχει πλήρη ύφεση και δεν την αναδεικνύουμε. Αλλά. Ορίστε. Τι ορίζουμε σε πλήρη ύφεση? Ενεξαφάνιση όλων των μετρητών παραμέτρων της νόσου. Και μία εμφάνιση νόσου. Ναι. Αυτό το πράγμα στον καρκίνο του προστάτου δεν το έχουμε δει ποτέ. Και πραγματικά η ερώτησή μου είναι, γιατί εσείς που έχετε ασχοληθεί ειδικά προφανώς πολύ με το θέμα, ποια είναι η εκτίμησή σας, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πλήρη ύφεση ποτέ? Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι της νόσου και αυτό φαίνεται από την εξέλιξη που υπάρχει, το οποίο δεν είναι τόσο κατευθυνόμενο ή ανταποκρινόμενο σε αυτή τη θεραπεία. Και πιθανώς καταστέλλοντας ακόμα παραπάνω το μονοπάτι, να δούμε καλύτερα αποτελέσματα τώρα που θα προκαλούμε συνδυασμούς τέτοιων θεραπείων σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα ποσοστό των κυττάρων από τους οποίους προκύπτει και η υποτροπή της νόσου, οι οποίοι εμφανίζουν όχι καλή ανταπόκριση σε αυτή τη θεραπεία την οποία δίνουμε. Έτσι. Κύριε Λιόντο, ξέρετε ποιο είναι το δικό μου, η δική μου έτσι, αγωνία ή το άγχος μου, ας πούμε. Είναι το ότι όταν προσπαθήσαμε να δώσουμε θεραπείες οι οποίες είναι περισσότερο επιθετικές και ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι για το είδος ανταποκρίσεις που πετύχαμε, φαίνεται να επιλέξουμε ένα κλόνο, νευροενδοκρινικό κλόνο, ο οποίος είναι νευροενδοκρινικός κλόνος τελικά να σκοτώσει τον άρρωστο. Να σκοτώσουμε δηλαδή το αδενικό κύτταρο, αλλά, να αφαιθεί στην εξέλιξή του ένα νευροενδοκρινικό κύτταρο το οποίο να σκοτώσει τον άρρωστο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε αυτό που λέτε, ότι ενδεχομένως δεν έχουμε πετύχει να αποκλείσουμε πλήρως τον ανδρογονικό υποδοχέα. Αυτός λέτε να είναι ο λόγος. Δηλαδή το ότι δεν έχουμε πετύχει τον πλήρη αποκλεισμό του ανδρογονικού υποδοχέα, χρειαζόμαστε κάτι άλλο κατά την θύμησή σας, η ανοσοθεραπεία, ας πούμε, θα μπορούσε να δουλέψει? Ποια είναι η γνώμη σας? Να απαντήσω πρώτα στο κομμάτι που λέτε για το νευροδοκρινικό, την ανάδειξη νευροδοκρινικών στοιχείων. Η θεραπεία, η νόση η οποία σκοτώνει τον ασθενή τελικά, έχει αλλάξει με βάση τη θεραπεία που εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άλλη νόσο σκότωνε τον ασθενή το 1940, άλλη το 2000, άλλη τώρα και μάλλον με τα καινούργια φάρμακα και τον τρόπο το οποίο τίθενται, άλλη νόσο θα σκοτώνει τους ασθενείς. Και μένα να γνωρίσουν ποια είναι αυτή η νόσο και να δούμε κατά πόσο διαφέρει από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Σίγουρα το να πιέζεις ένα συγκεκριμένο και να οδηγείς σε φυσική επιλογή ένα συγκεκριμένο κομμάτι της νόσου θα αναδείξει πολύ περισσότερο κάποια άλλα στοιχεία. Το ότι πιθανώς χρειαζόμαστε και άλλες θεραπείες είναι δεδομένο. Η ανοσοθεραπεία έχει κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν τον καρκίνο του προστάτη, αλλά νομίζω χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη γνώση των ανασταλτικών ή κατασταλτικών παραγόντων του ανοσολογικού στήματος που υπάρχουν μέσα στο στρωματικό περιβάλλον του προστάτη και των μεταστάσεών του, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, γιατί φαίνεται λίγο δύσκολο με τις θεραπευτικές επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή της ανοσοθεραπείας να είμαστε αποτελεσματικοί στον καρκίνο του προστάτη, και μάλλον αυτό έχουν δείξει και οι περισσότερες μελέτες μέχρι τώρα. Κάτι άλλο να προσθέσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη χημειοθεραπεία σε πιο αρχικά στάδια? Η χημειοθεραπεία, αυτό έχει δειχθεί το όφελος ότι υπάρχει. Ναι, αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει. Εμένα, κοιτάξτε, το όφελος έχει δειχθεί σε πολλά πράγματα. Αλλά εξαρτάται τι μετράμε σαν όφελος. Εμένα το όφελος για τον καρκίνο του προστάτου είναι αυτό που σας είπα. Είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το να πετύχουμε πλήρες υφέσεις. Και πλήρες υφέσεις μακράς διαρκείας. Και σας εξήγησα για ποιο λόγο το λέω. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε, λέτε, νομίζετε, υποθέτετε, υποστηρίζετε ότι θα μπορούσε να αυξήσει αυτό το ποσοστό των ασθενών? Δεν απαντώ ευθέως, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτό αν το να πετύχεις πλήρη ύφεση είναι αποδεδειγμένο σε ένα surrogate marker στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη. Είναι αποδεδειγμένο αυτό? Ποιο λέτε, συγγνώμη. Ότι το να πετύχεις πλήρη ύφεση είναι κάποιος αποδειγμένος surrogate marker επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη? Εάν πετύχω πλήρη ύφεση, έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες αυτόν τον άνθρωπο να οδηγήσει σε ίαση. Αυτό είναι, όχι, είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάμε θεωρητικά. Απλώς δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό κάπως για να μπορέσω να το σχολιάσω. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο συζητάμε θεωρητικά, το να πετύχω πλήρη ύφεση πιθανώς θα είναι καλό, αλλά αυτό το βλέπουμε και σε άλλα νεοπλάσματα που μπορούμε να πετύχουμε πλήρη ύφεση. Και το έχουμε αποδείξει στα άλλα νεοπλάσματα. Όταν ναι. Κάνουμε πλήρες υφέσεις, μακράς διαρκές, οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο. Ή, εν πάση περιπτώσει, ζουν ενιάσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, αναπτύσσουν δεύτερα νεοπλάσματα, ας πούμε, και δεν πεθαίνουν από το νεοπλάσμα αυτό, αν θέλετε. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Αυτό μην το αφισβητείτε. Όχι, δεν αφισβητώ. Λέω και τον καρκίνο του προστάτη ότι δεν είναι κάποιο surrogate marker που σχετίζεται με τη συνολική επιβίωση, και δεν ξέρω πώς μπορώ να το απαντήσω αυτό το θέμα. Αυτό με προβληματίζει. Okay, okay. Τέλος. Ναι. Να σας διακόψω. Να σας διακόψω. Υπάρχει, να σας διακόψω. Υπάρχει καρκίνος προστάτου κάτω από τα 60, που είναι πολύ επιθετικός. Ούτε εκεί βλέπουμε πλήρες υφέσεις. Όχι, δεν θα βγω καμία. Τι έψαξα, γι' αυτό σας το λέω. Πλήρες υφέσεις μακράς διαρκείας δεν θα βγω ποτέ. Το θέμα της πλήρης υφέσης στην οντολογία δεν είναι target markets για όλα τα νεοπλάσματα για την συνολική επιβίωση. Γι' αυτό και δυσυντική ανοσοθεραπεία. Προτιμάει ο ασθενής να είναι 10 χρόνια με stable disease παρά να είναι 5 χρόνια με πλήρη ύφεση και να πεθάνει μετά με υποδομή. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέμε τώρα για τις πλήρες υφέσεις. Να το ξέρετε. Ο καρκίνος προστάτη είναι μια ειδική νόσος, έχει άλλη βιολογία, μπορεί και τεχνική λόγη και λόγη βιολογίας νόσου να μην έχει τέτοια μεγάλα ποσοστά πλήρων υφέσεων. Κυρίως στα εφηβικά νεοπλάσματα, σε πάγκρεας ή σε πνεύμονα, εκεί μπορεί να δεις. Γιατί όσο πιο μεταλλαγμένο, δεν μπορείς να τα αλλάξεις το κύτταρο του καρκίνου προστάτη. Όσο μεταλλαγμένο ένα κύτταρο, το οποίο βρίσκεται στην θεραπεία προστάτη και στην ανοσοθεραπεία. Εκεί έχει μεγάλη πιθανότητα να δεις πλήρη ύφεση. Ένα κύτταρο που μοιάζει με το φυσιολογικό, εκεί δεν μπορείς να δεις πάρα πολλές πλήρες υφέσεις. Εγώ θεωρώ ότι τελικά αναπτύσσεται αντίσταση. Ό,τι και να κάνουμε, κάποιος χρόνος θα φύγει. Θα διαφύγει της ανοσοθετικής επιτήρησης της ορμονικής ή της ανοσοθετικής της οποιαδήποτε, και αυτός θα σκοτώσει τελικά τον ασθενή μας. Βασίλη, έχω ακριβώς την ίδια άποψη μαζί σου. Ακριβώς την ίδια άποψη μαζί σου. Εκείνο το οποίο η μόνη μου μικρή διαφοροποίηση είναι τι θα πρέπει να κάνουμε για να ξεφύγουμε από αυτό το φόβο. Να συνδυάσουμε, ξέρω εγώ, τριών ειδών θεραπείες από την αρχή, τεσσάρων ειδών. Φάρμακα τα οποία δεν θα επιτρέπουν στο κύτταρο να αναπτύσσει αντίσταση. Ναι. Τέτοια φάρμακα νομίζω δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ποτέ. Ναι. Ο κ. Βασιλαματζής έχει ένα δίκιο στο ότι όσο πιο μικρένο, περισσότερο μικρένο το φορτίο της νόσου,
τόσο θεωρητικά πιο δύσκολο είναι αυτό να ξαναναπτυχθεί ή θα πάρει περισσότερο χρόνο να ξαναναπτυχθεί. Το θέμα είναι πώς μετράμε αυτή τη μείωση του φορτίου της νόσου. Δηλαδή, εγώ ξαναλέω, όταν έχει ένα ασθενή ο οποίος είχε PSA 500 και μετά από 6 μήνες έχει PSA 0, σε ποια λογαριθμική κλίμακα μείωση βρίσκεται το φορτίο της νόσου σε σχέση με ένα ασθενή που είχε μια βλάβη στο πνεύμονα 3 εκατοστά και τώρα δεν έχει. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό το πράγμα για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Και αυτό το επειδή λέτε μερικά αυτό, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να ολοκληρώσω Γιώλτα και γι' αυτό μόνο και τρώμε και τον χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι για να μπορέσει να πετύχει ένα ασθενή που είναι μεταστατικό να το εξαλείψει την νόσο, δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Το ένα πράγμα είναι να έχει μια νοσοθεραπευτική πρακτική η οποία θα είναι τόσο ευρέω κατευθυνόμενη απέναντι σε κάθε καρκινικό κύτταρο, που και αυτό δεν είναι εύκολο. Και το δεύτερο είναι να μπορεί να επέμβει μέσω στου μηχανισμού εκείνου που προκαλούν την καρκινογενετική διαδικασία. Μέσω των μηχανισμών διαταραχής της αντιγραφής του DNA. Αν μπορείς να πετύχεις αυτό το πράγμα, τότε πραγματικά θα μπορείς να σώσεις ένα ασθενή που έχει μεταστατικό καρκίνο από τον καρκίνο του, γιατί δεν θα μπορεί ο καρκίνος να ξαναεξελίξει το DNA του. Αυτή είναι η μοναδική τρόπη που υπάρχουν φυσιολογικά και φυσικά. Με τα φάρμακα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και τους στοχευμένους παράγοντες, μπορούμε να πετύχουμε σε μεγάλο και τη χημειοθεραπεία, να πετύχουμε σε μεγάλο βαθμό πλήρης υφέσης. Και αυτό, όπως είπα στο τέλος της μακροχρόνιας, το πετυχαίνουμε, γιατί ρίχνουμε τόσο πολύ το φορτίο της νόσου, που σε αυτή τη στοχαστική διαδικασία να ξαναπτυχθούν μεταλλάξεις, κάποιοι ασθενείς θα το καταφέρουν και θα υποτροπιάσουν και θα πεθάνουν, κάποιοι όχι. Και όσο πιο πολύ ρίχνουμε το φορτίο της νόσου, τόσο περισσότερο ρίχνουμε την πιθανότητα να ξαναγίνει αυτή η υποτροπή. Αυτό. Όχι, okay, να το κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίσουμε με την επόμενη τράπεζα.